Η χώρα έχει καταστραφεί από διαπλεκόμενα συμφέροντα δικηγορικών γραφείων, οικονομικών παραγόντων και πολιτικών και πολιτιακών αξιωματούχων. Και εφόσον δεν αλλάζει η κυρίαρχη νοοτροπία, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Δυστυχώς πολλές φορές η διαπλοκή δεν είναι κάτι που εμπίπτει στην παρανομία. Ελπίζω ότι ο ποινικός ανακριτής, ο πολύ ικανός, ο κύριος Καλής, θα μπορέσει να βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα. Οπωσδήποτε όμως, στον ποινικό ανακριτή έχω καταθέσει αυτά που γνωρίζω. Αν κληθώ στη Βουλή θα καταθέσω αυτά που γνωρίζω, αλλά οπωσδήποτε δεν έχω ελεύθερο να αποκαλύπτω εμπιστευτικά έγγραφα και το τι διαμήφθηκε σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Σε αυτήν τη φάση και όποιος φεύγει θυσιάζεται και όποιος μένει θυσιάζεται. Το ότι οι συνάδελφοι επέλεξαν να μείνουν εκεί για να συνεχίσει να λειτουργεί η Κεντρική Τράπεζα και να ασκούν και να στοχοποιούνται για κάτι που δεν ευθύνονται εκ μέρους τους είναι θυσία, όπως εξίσου θυσία ήταν για κάποιον να παραιτήσει. Πιστεύω ότι η αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της δίκη του.